Κύριε Παπασταύρου, καλώ ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο δεν είναι ένα συμβατικό κόμμα. Έτσι. Η ιδεολογική του ταυτότητα είναι διαφορετική από όλα τα, τα κόμματα. Σε περίοδου κρίση, όπω είναι αυτή που περνάμε, είτε είναι οικονομική, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι πολιτική, θεωρητικά θα έπρεπε να έχει τα πάνω του. Το βλέπετε αυτό. Ε... Κοιτάξτε, τα μηνύματα που παίρνουμε από την, όχι από τις δημοσκοπήσεις, που και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια ανωδική τάση του κόμματος, ε, πολύ περισσότερο όμως από την πραγματική δημοσκόπηση, να το πω έτσι, που είναι η επικοινωνία με τον κόσμο. Το κόσμο. Ε, τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος βρίσκονται σε χιλιάδες συσκέψει σε όλη τη χώρα, σε χιλιάδες συζητήσει που πραγματοποιούν σε μέσα σε χώρους δουλειά, σε γειτονιές, αυτό δείχνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ρεύμα προβληματισμού, ένα ρεύμα προσέγγισης προς το Κομμουνιστικό Κόμμα, ανθρώπων οι οποίοι, αν θέλετε, δεν είχαν καμία ιστορική κοδεσμό με αυτό που λέμε Κομμουνιστικό Κόμμα αριστερά, όμως προβληματίζονται από τις εξελίξεις, προβληματίζονται από την κατάσταση που βιώνουν. Δυναμώνει αυτή η αντίληψη ότι... Ε, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν και όλοι αυτοί που θα κληθούν να κυβερνήσουν τη χώρα δεν πρόκειται να στηρίξουν τα συμφέροντα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, ότι είναι δεσμευμένοι ε, στα συμφέροντα λίγων, άρα λοιπόν και πρόκειται να ακολουθήσουν αντιλαϊκές πολιτικές. Υπάρχει επίσης ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που έχει πείρα από τη δράση των κομμουνιστών στο εργατικό λαϊκό κίνημα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από το γεγονός ότι οι πρωτοστάτησαν βρέθηκαν εκεί σε βασικά μέτωπα πάλι στα οποία υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και αυτό δείχνει, δίνει έναν ανεβασμένο κύρος. Άλλωστε η συντριπτική πλειοψηφία των υποψήφιών μας σε όλη τη χώρα είναι τέτοιοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στο κίνημα των αγροτών, στο κίνημα των αυτοαπασχολουμένων. Έχουν μεγάλο κύρος. Πολλές φορές μάλιστα το συνδικασία, το κύρος της συνδικαλιστικής επιρροής είναι πολύ μεγαλύτερο από την, να το πούμε έτσι, στενά κομματική επιρροή. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα ενίσχυση του Κομμουνιστικού κόμματο. Το ζήτημα είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος το σκέφτεται να κάνει αυτό που σκέφτεται στην κάλπη στις 21 του Μάη, να, να τολμήσει να πάρει την απόφαση και θεωρούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση ε, υπάρχουν πολύ θετικά μηνύματα. Κύριε Παπασταύρο, υπάρχει ένα μεγάλο ε, διαφορετικό κομμάτι σε αυτές τις, ε, τις εκλογές. Είναι αυτοί οι 450.000 νέοι. Mm -hmm. ε, όλο το συζητάμε, αλλά πολλές φορές δεν βγάζουμε άκρη. Mm. Θα πάνε να ψηφίσουνε, δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Πιστεύετε ότι άγονται και φέρονται οι νέοι ή έχουν πολιτική κατεύθυνση ή θα τους πει ο μπαμπάς και η μαμά. Να σας πω. Ε, πέρσι τέτοιες μέρες ήταν ε, οι φοιτητικέ εκλογές. Και σήμερα είναι οι φοιτητικέ εκλογές. Έτσι, βέβαια δεν είναι θέμα πολύ δεν στην Δεν Λοιπόν, ε, στις φοιτητικέ εκλογές λοιπόν που τις περσινές η πασπουδαστική που είναι η συνδικαλιστική παράταξη που στηρίζει ναι, ε. στα πανεπιστήμια ε, βγήκε πρώτη δύναμη εδώ υπάρχει βέβαια και ο αντιλόγος δικού, φαίνεται... ο καθένας μετράει όπως θέλει. Εσύ, κοιτάξτε να δείτε, από αυτό, ο καθένας θα μετράει ναι, όπως θέλει. υπάρχει αυτό, όμως, όμως, υπάρχει και το γεγονός ότι οι, ΚΝΕ, όπως και οι Πασφουδαστικοί, δώσανε αναλυτικά τα αποτελέσματα, τα, αποτελέσματα, ναι, ναι. τα οποία τα μαζεύουν, υπάρχουν στο site, έτσι συγκεκριμένο, είναι γνωστό, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει αυτά κανένα. Λοιπόν, βγήκε πρώτη δύναμη. Ε, σήμερα υπάρχει μια άλλη μάχη των φοιτητικών εκλογών που φαίνεται τα μηνύματα πάλι που έρχονται δείχνουν ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα ξανά να γίνει ξανά το ίδιο πράγμα δηλαδή να επιβεβαιωθεί αυτή η πρωτιά της πασουδαστικής. Ταυτόχρονα υπάρχουν χιλιάδες νέοι οι οποίοι ε, αν θέλετε τι έχουν σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές έχουν βιώσει πολύ πιο απόλυτα από ό,τι προηγούμενες γενιές ε, μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, αν σκεφτούμε η νέα γενιά η οποία ενηλικιώθηκε ουσιαστικά μέσα στα χρόνια αυτή τη δεκαετού κρίση, μνημονίων ή μια ανάπτυξη η οποία ε, δεν έφερε τίποτα από αυτά που προσδοκούσαν οι εργαζόμενοι και τα αυτοχαλαϊκά στρώματα, ε, είναι αυτή τη στιγμή αυτό το κομμάτι τη νέα γενιά που ζει χειρότερα από ό,τι ζούσαν οι παππούδε του. Όχι οι γονεί του απλά, οι παππούδε του. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει μια, ένας προβληματισμός. Και αν θέλετε αυτόν τον προβληματισμό και την ανησυχία, τον είδαμε και να εκφράζεται στις μεγάλες κινητοποίησεις για τα τέμπη, όπου πραγματικά υπήρχε ένα ξέσπασμα νέας γενιάς, η συμμετοχή της νεολαίας ήταν συγκλονιστική και πολύ μεγάλη, και θυμίζω ότι σύμφωνα με στοιχεία, που όχι δικά μας, αλλά με στοιχεία διάφορων δημοσκοπήσεων και ερευνών, μιλάμε για περίπου 2,5 εκατομμύρια κόσμο που κατέβηκε στον δρόμο. Αυτό έτσι, πάλι θεωρούμε ότι είναι ένα υπόβαθρο. Είναι ένα υπόβαθρο, δηλαδή, οι νέοι να κάνουν τη σωστή επιλογή σε αυτές τις εκλογές, δηλαδή να μην στηρίξουν τις δυνάμεις οι οποίες τους έχουν φέρει μέχρι εδώ. Τα κόμματα, δηλαδή, που κυβέρνησαν και όσους θα επιδιώξουν να κυβερνήσουν, δηλαδή το, η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά να κάνουν μια επιλογή σε αυ πραγματικά ριζοσπαστική και, αν θέλετε, να το πω και έτσι, επειδή υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση, πραγματικά αντισυστημική κατεύθυνση. Το θέμα όμω είναι, ξέρετε κύριε Παπασταύρο, ο κύριο ε, Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργό, μίλησε πριν από λίγε μέρε. Και το γνωρίζετε αυτό: Ότι τα, οι απώλειε από τα ΤΕΜΠΗ αρχίζουν και μαζεύονται ναι. για, την, ε, για την κυβέρνηση θεωρείτε ότι τα τέμπη θα παίξουν τελικά ρόλο σε αυτή την κατάσταση ή αυτό που έγινε αμέσως μετά τα τέμπη μια διάχυση προς όλες τις πλευρές των ευθυνών, ότι όλοι φταίμε για αυτό το, το δυστύχημα θα φέρει ευθύνε και σε άλλους. Κοιτάξτε, εμείς τα, το γεγονό της κινητο, μεγάλες κινητοποίησεις με αφορμή τα τέμπη δεν τις βλέπουμε με ένα στενό, να το πω έτσι, ε, εκλογικίστικο ψηφοθυρικό τρόπο, το βλέπουμε σαν μια κοινωνική διεργασία, η οποία βεβαίως ε, εκφράζεται και αποτυπώνεται και σε πολιτικό επίπεδο. Δεν ξέρω τώρα το αν αναπληρώνει ή δεν αναπληρώνει η νέα δημοκρατία. Ε, δεν είναι αυτό το κρίσιμο ζήτημα, γιατί όσον αφορά ειδικά μιλώντας στη νεολαία, είναι ένα, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί η νεολαία σε αυτές τις εκλογές. Ε, επίσης, να πάρουμε υπόψη ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει, και το οποίο εμεί αναδείξαμε και σαν κόμμα και στη Βουλή και σε παρεμβάσει μα, είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νέων ανθρώπων θα κληθεί να πάρει μέρο στι εκλογέ, περνώντα πολλού κοπέλου και πολλέ διαδικασίε, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν και ένα μεγάλο κομμάτι θα δυσκολευτεί. Ωστόσο, εμεί λέμε ότι πρέπει να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες και να πάει στην κάλπη. Εμεί εμείς θεωρούμε ότι αυτό που αν θέλετε φάνηκε στα τέμπη δεν είναι μια γενικά διάχυση αλλά μια ευθύνη, δηλαδή το σύνθημα που έλεγε ότι φταίνε, δεν φταίει κακιά η ώρα, ούτε κακιά η χώρα, αλλά φταίνε όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, δεν είναι γενικά, δεν, δεν απευθύνεται γενικά, απευθύνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Αυτές είναι οι πολιτικές δυνάμεις που νομίζουμε ότι φοβούνται την ψήφο της νεολαίας και νομίζουμε ότι μπορούν οι νέοι να, να... Κάνουν του φόβου του πραγματικότητα ενισχύοντα το κομμουνιστικό κόμμα. Ελλάδος. Και μια τελευταία ερώτηση. Ενώ η θέση του, του κομμουνιστικού κόμματο Ελλάδο είναι κρυστάλλινη όσο κανενό άλλου κόμματο ενδεχομένω στην πολιτική σκηνή, ο κύριο Ήπρα συνεχίζει να την χαίρει συνεργασία ναι. στο κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδο. Εσεί είσαστε ξεκάθαροι, ναι. δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί θεωρείτε ότι το κάνει. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι εντάσσεται σε μια. Πολλέ φορέ και αγοραία λογική, αυτό που λέει ας πούμε, πολλέ φορέ ότι ε, θα βρεθούν 5-6 βουλευτέ για να συμπληρώσω, να, να, να σχηματίσω μια κυβέρνηση, ε, δεν ξέρω πού θα του βρει, πάντω σίγουρα δεν θα του βρει στο Κομμουνιστικό κόμμα, ε, ε, λειτουργεί σε μια λογική εκβιασμού προ έναν κόσμο ο οποίο κάνει, κάνει, κάνει διαφορετικέ επιλογέ. Ε, 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 ε. δεν, δεν, δεν ασκεί εκβιασμό στο Κομμουνιστικό κόμμα, γιατί δεν υπάρχει ναι. καμία περίπτωση. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να δούμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αν ψάχνει να βρει κάποιους να στηρίξουν την πολιτική του, μπορεί να τη βρει εκεί που την έχει βρει και παλιότερα. Δηλαδή που τη βρει και παλιότερα. Θυμίζω ότι όταν το 2015 έχασε ε, τη δυνατότητα να κυβερνάει μόνος του το, έτσι, την περίοδο του, μετά το δημοψήφισμα του Ιούλη, βρήκε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, να ψηφίσει μνημόνια, του Ποταμιού ε, και ψήφισε τα μνημόνια, ψήφισε αντιλαϊκά μέτρα και συνέχισε και πήγε σε καινούργιες εκλογές. Επίσης, είναι λίγο μύθος όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Η γνώμη μας είναι ότι μπορεί να σχηματιστεί, γιατί υπάρχουν συμφωνίες στρατηγικού, σε στρατηγικό επίπεδο σε όλων των υπόλοιπων κομμάτων, βασικά των τριών ας πούμε, οι οποίες μπορούν να, σχη... να οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση, η οποία όμως Θεωρούμε ότι θα έχει δεδομένο πρόγραμμα, αντιλαϊκό. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι κριτήριο απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, ποια θα είναι η δύναμη η οποία θα μπορέσει Μάλιστα. να την αντιπαλέψει. Και... και νομίζουμε ότι και από τη δράση μα και από τι πολιτικέ μα θέσει και τι παρεμβάσει μα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θεωρούμε ότι είμαστε αυτή η δύναμη που μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Κύριε Παπασταύρου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα τη ναυτεμπορική